Βρέθηκα σήμερα στον Εύωσμο, σε μία πραγματικά πολύ μεγάλη συγκέντρωση ανθρώπων, φίλων, πολιτών που αγωνιούν, που έχουν ανησυχίες, που δυσκολεύονται στην καθημερινότητά τους, που μου εξέφρασαν την αγωνία τους και τη θέλησή τους, το ΠΑΣΟΚ να μπορέσει να εκφράσει πραγματικά τα προβλήματά τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους για την απίστευτη αγάπη και ανταπόκριση και κυρίως για το γεγονός ότι είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία τους απασχολούν και εν τέλει αυτό το οποίο σήμερα γίνεται εδώ πέρα στον Εύωσμο, αλλά κάνω από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα, περπατώντας και απευθυνόμενη στην κοινωνία, στον κόσμο, στη βάση, στα μαγαζιά, στις αγορές, στις λαϊκές παντού, αυτό είναι το όραμά μου για αυτό το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να ξανακάνω το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η πολιτική που ακολουθώ και αυτό θεωρώ και πιστεύω και παλεύω με όλες μου τις δυνάμεις ότι πρέπει να ξανακάνει και να ξαναβρει το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, να ξαναπιάσει το νήμα με την κοινωνία. Να ξαναεκφράσει την καθημερινότητά της και τα προβλήματά της, μεταβολίζοντάς τα σε πολιτική θέση και πολιτική πράξη. Ένα είναι το μήνυμα από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα, όπου και αν έχω βρεθεί. Ότι δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν πάει άλλο με τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Και ακούσαμε πριν από λίγες μέρες τον κύριο Μητσοτάκη μετά το ηχηρό χαστούκι το οποίο έφαγε στις προηγούμενες ευρωεκλογές από το βήμα της ΔΕΘ εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη να βγαίνει και να κάνει ανακοινώσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Είμαι η τελευταία που θα μηδονίσω ή θα ισοπεδώσω οτιδήποτε. Όμως, για μία ακόμα φορά, ο κύριος Μητσοτάκης έρχεται με μπαλώματα, με ημίμετρα και χωρίς να απαντά στις ρίζες του προβλήματος, χωρίς να δίνει μία συνολική απάντηση σε συστημικά προβλήματα όπως είναι αυτό της ακρίβειας, έρχεται απλά και μόνο προσπαθώντας να καλύψει τα κενά και την πορεία, την καθοδική πορεία την οποία έχει το τελευταίο διάστημα λόγω των αντιλαϊκών πολιτικών του. Αυτό το οποίο πιστεύω ότι πρέπει το ΠΑΣΟΚ να εκφράσει μέσα σε μία περίοδο όπου οι Έλληνες πολίτες ασφικτιούν και έφυγαν στις προηγούμενες ευρωεκλογές 1 εκατομμύριο από τη Νέα Δημοκρατία και 350.000 από το ΣΥΡΙΖΑ που βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αυτό το βέρτιγκο και σε αυτήν την κατάσταση ουσιαστικά διάλυσης, το ΠΑΣΟΚ έχει χρέος, έχει εθνικό χρέος να εκφράσει τον λαό ξανά και να πρωταγωνιστήσει στις εξελίξεις με το να μπορέσει με συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις απευθυνόμενο στη μεσαία τάξη που φτωχοποιείται να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, να γίνει η φωνή τους και να είναι η επόμενη κυβέρνηση της χώρας. Γι' αυτό παλεύω με όλες τις δυνάμεις, με όλες μου τις δυνάμεις, με το να είμαι η πρώτη η οποία σήκωσα το χέρι και βγήκα και είπα ότι δεν μπορούμε να ωρεοποιούμε καταστάσεις και να είμαστε ικανοποιημένοι από το 13% των ευρωεκλογών όταν σε αυτό το συνολικό, τη συνολική πολιτική αναδιάταξη το ΠΑΣΟΚ δυστυχώς αντί να κερδίσει έχασε κιόλας. Γι' αυτό μιλώντας καθαρά, μιλώντας τη γλώσσα της αλήθειας με το να είμαι συνέχεια μέσα στο λαό και λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει με καθαρές θέσεις να ξαναπιάσει το νήμα με τη μεσαία τάξη, με την κοινωνία και να εκφράσει τις αγωνίες του, διεκδικώ την ψήφο, την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών, γιατί θεωρώ ότι αυτά τα χαρακτηριστικά της υποψηφιότητάς μου είναι αυτά που μπορούν να νικήσουν τον κύριο Μητσοτάκη και να κάνουν ξανά το ΠΑΣΟΚ την επόμενη άξια κυβέρνηση του κόσμου, από το λαό και για το λαό.